Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Space Industry στο Johannesburg. Επισκευή του κινητήρα του Hilux συνέχεια, με κάτι πιο εξειδικευμένο. Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς θα κάνουμε επισκευή αυτή την τουρμπίνα. Και ουσιαστικά τι θα κάνουμε, έχουμε πάρει εδώ ένα... Έχουμε πει και όταν μιλήσαμε για ένα βίντεο για τους υπερπινορτές, για τις τουρμπίνες, ότι πλέον στο εμπόριο υπάρχουν οι λεγόμενοι πυρήνες τουρμπίνας, που ουσιαστικά είναι και το κομμάτι της τουρμπίνας που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, δηλαδή πρέπει να είναι τα δύο impeller της τουρμπίνας και του CBST θα πρέπει να είναι απόλυτα ζυγοσταθμισμένα κτλ. Εμείς λοιπόν έχουμε αγοράσει, εδώ βλέπουμε τον πυρήνα της τουρμπίνας, ο οποίος αυτός πυρήνας της τουρμπίνας θα μπει σε αυτή εδώ την τουρμπίνα, ουσιαστικά θα γίνει καινούρια η τουρμπίνα, γιατί όλα τα άλλα εξαρτήματα θα τα κρατήσουμε, δηλαδή όπως είναι τα σαλιγκάρια της τουρμπίνας και τα λοιπά, θα τα χτυπήσουμε όμως πολύ, θα τα καθαρίσουμε και θα γίνουν σαν καινούρια και θα αλλάξουμε τον πυρήνα. Γιατί αλλάζουμε τον πυρήνα, έχει πρόβλημα? Δεν έχει πρόβλημα, νομίζω δεν έχει πρόβλημα, δεν ξέρω κιόλας, τώρα θα το δούμε μαζί. Αλλά εφόσον θα κάνουμε μια τόσο πολύ μεγάλη δουλειά και ουσιαστικά η μηχανή, έχει έρθει η μηχανή από το μηχανουργείο, έχουμε βάλει τα χιτόνια και τα 4 χιτόνια και θα αλλάξουμε και 4 πιστόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με ρωτάτε τη στιγμή που σας έχω πει ότι μιλάω στο πληθυντικό, θα αλλάχτουν όλα. Και παρά τα αυτά υπάρχουν σχόλια. Γιατί θα αλλάξει μόνο ένα πιστόνι? 4 πιστόνια καινούργια θα βάλουμε. Να τα είχα εκεί στην παρουσίαση και τα 4 μπροστά, δηλαδή δεν υπήρχε νόημα, είναι και τα 4 ίδια. 4 χιτόνια, 4 πιστόνια καινούργια. Μπήκανε, δεν έχουν μπει ακόμα, θα μπουν. Βασικά δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω τα βίντεο με τη συνολική επισκευή του κινητήρα. Θα ζητήσω από εσάς να κάνουμε ένα debate, θα μπει από κάτω. Παρακαλώ ψηφίστε ναι ή όχι αν θέλετε να συνεχίσει η σειρά των βίντεο, δηλαδή να δείτε πώς θα δέσουμε τη μηχανή βήμα προς βήμα, γιατί πραγματικά το να κάνω να δουλεύω και να υπάρχει και μια κάμερα δίπλα μου την ώρα που δουλεύω δεν είναι κάτι εύκολο και είναι και αρκετά κάτι χρονοβόρο. Τώρα, εάν αυτό δεν έχει απήχηση στον πολύ κόσμο, γιατί το δουν μόνο 500-600 ανθρώποι, να μην μπω στη διαδικασία καν, γιατί ήδη υπάρχουν στο κανάλι μου βίντεο που κάνουμε επισκευή κινητήρα σε Kia, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, παρόμοια δεν είναι η τέτοια, δηλαδή οι βασικές αρχές είναι ίδιες, έτσι, ή θα κάνεις επισκευή στο Toyota ή θα κάνεις στο Kia, είναι ίδια. Τώρα κάθε μηχανή έχει κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες χρήζουν μιας προσοχής. Αλλά οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες. Τώρα, γι' αυτό θα ζητήσω από εσάς να ψηφίσετε, εάν θέλετε να συνεχίσουμε τα βίντεο, δηλαδή όλη τη διαδικασία της επισκευής, ή θα κάνουμε μεμονωμένα βίντεο, όπως εγώ κρίνω παραδείγματος χάρη, που ένα ενδιαφέρον βίντεο να σας δείξω πώς γίνεται η επισκευή της τουρμπίνας εδώ. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό το θέμα, πάμε πίσω στην τουρμπίνα. Τώρα θα φέρουμε την κάμερα κοντά. Ουσιαστικά θα λύσουμε την τουρμπίνα, θα τη βγάλουμε την πολλαπλή εισαγωγή, θα τη βγάλουμε εδώ το σωλήνα που φάγει στην εξάρτηση όλους τους σωλήνες αποχέτευσης, τα πάντα. Ουσιαστικά θα την αφήσουμε εκδειμνή, ώστε να μπορέσουμε μετά να αφαιρέσουμε τα σαλιγκάρια της τουρμπίνας και του CBST, έτσι. Να πάμε να τα χτυπήσουμε αμοβολή, να τα κάνουμε καινούρια και να τα ξαναφέρουμε πίσω να τοποθετήσουμε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να αφαιρέσουμε ό,τι δεν μας χρειάζεται, έτσι. Up.
Αυτοί οι σωλήνες εδώ είναι οι σωλήνες της υδρόψυξης, έτσι, γιατί αυτή η τουρμπίνα είναι υδρόψυξη. Δηλαδή ο πυρήνας της δέχεται νερό από το σύστημα ψύξεως για να κρατιέται σε κανονικές θερμοκρασίες, έτσι. Από εδώ ήταν η παροχή λαδιού και η εξαγωγή του λαδιού και από εδώ είναι η παροχή του νερού και η εξαγωγή του νερού. Τώρα, η επόμενη δουλειά μας είναι να ελευθερώσουμε το accurator. Εδώ. Αυτή είναι η επόμενη δουλειά μας. Έτσι. Πιάσουμε ένα λεπτό τσιμπίδο. Το generator έχει ελευθερωθεί. Πάμε τώρα να το βγάλουμε πάνω από τη βάση. Υπάρχει και ακόμα μία βίδα που το συγκρατεί. Λοιπόν, το σαλιγκάρι του CBST είναι έξω. Έχει κάποια μικρά μπόσικα, όχι πολύ μεγάλα, αλλά έχει κάποια μικρά μπόσικα.
Καλό είναι που το ανοίξαμε για να είναι η συσκευή του. Λοιπόν, μετά από αρκετό κόπο, καταφέραμε και την ανοίξαμε, την τουρμπίνα. Εδώ θέλει λίγο χτυπηματάκι, προσοχή γύρω-γύρω-γύρω-γύρω να βγει ουσιαστικά αυτό το δαχτυλίδι και μπόλικο αντισκουριακό, πετρέλαια για αντισκουριακό εδώ μέσα. Εδώ βλέπουμε έχει και μία φλάτζα που είναι για τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω τώρα πολύ αντισκουριακό και λίγο χτύπημα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω ώστε να ξεκολλήσει, να κάνει το πρώτο δίκιο να ξεκολλήσει. Εντάξει, δεν είναι σε κακή κατάσταση η τουρμπίνα. Δεν είναι σε κακή κατάσταση η τουρμπίνα, αλλά επειδή θα τα κάνουμε όλα καινούρια, αποφασίσαμε με τον ιδιοκτήτη να βάλουμε και μια καινούργια τουρμπίνα. Εδώ είναι όπως είπαμε τα πτερύγια, τα μεταβλητά πτερύγια, τα οποία εμείς θα τα αφαιρέσουμε από μέσα, έτσι. Να τα είναι αυτά εδώ, έτσι. Θα τα βάλουμε εδώ στην άκρη, βγάλουμε και το δαχτυλίδι αυτό και τώρα αυτό θα πάμε να το χτυπήσουμε αμοβολή, γιατί φαίνεται έχει πολύ λάσπη πάνω, όπως και και αυτό εδώ το σαλιγκάρι του CBST. Θα τα κάνουμε καινούρια, θα καθαρίσουμε εδώ τα πτερύγια να είναι και αυτά καινούρια, θα ελέγξουμε αν δουλεύουν κανονικά, φαίνεται ότι δουλεύουν πολύ ωραία και ανεξάρτητα. Και ανεξάρτητα και πολύ ωραία. Ήταν έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν. Τώρα αυτό που μένει να πάτα χτυπήσουμε αμοβολή, να τα καθαρίσουμε και να τα μοντάρουμε. Πάμε.